Γράφουμε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Stray Pack Podcast. Απόψε, έχω μαζί μου έναν άνθρωπο, ο οποίος κάνει αυτό που κάνω εγώ, πολύ περισσότερο καιρό από μένα. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι αυτό που θα πούμε σήμερα. Σήμερα μαζί μας ο Jack Loeb. Καλησπέρα, γεια σας. Ισχύει, κάνω και εγώ podcast. Κάνει και αυτός podcast, οπότε είπαμε να κάνουμε μαζί podcast. Τέλεια. Κάπως έτσι πάει. Flow with the wave, που έλεγα και με τα στέλνια. Λοιπόν. Συγγνώμη, είσαι εσύ ο παρουσιαστής αυτή τη φορά. Αισθάνεσαι εσύ να πάρει ένα ρεπό για σήμερα. Μου βγαίνει, πάντα μου βγαίνει αυτό το λογικό το βρίσκω. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε να λέμε τουλάχιστον για ένα θέμα που από ό,τι έχω καταλάβει έχει τελευταία. Πώς το λένε, τελευταία περίοδο, έχεις πάθει μια εμπονή. Και θα πούμε για τα tags. Επίσης, να πω ότι θα αφήσω από κάτω, γιατί πάνω κάτω αυτό θα θίξουμε, θα αφήσω από κάτω στην περιγραφή link για την playlist του πατέρα αλγόριθμου, που είναι η σειρά με τα βίντεο, για αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα, στο κανάλι του Jack. Οπότε, ξεκινήσουμε με τα tags, υποθέτω. Ναι, λοιπόν. Τέλεια. Για ποιον δεν γνωρίζει, κάθε Κυριακή το μεσημέρι στις 2.30 κάνω μια live εκπομπή χαμηλές τάσεις όπου κοιτάζω τα trending βίντεο για αυτή την εβδομάδα στο YouTube. Πάρα πολύ ωραία σειρά, θα έλεγα, έχουμε βγάλει και merch, εκπομπές. Κουμπουληθεί όλες, δυστυχώς. Κάτι το οποίο είχα παρατηρήσει, διότι πάντα έλεγα τη δικιά μου άποψη, προσωπικά δεν μου αρέσει να μιλάω τόσο πολύ για την ποιότητα ενός βίντεο, διότι αυτό είναι αποκειμενικό. Το άμα εσένα σου αρέσει π.χ. κάτι, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα αρέσει και σε μένα, δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε πραγματικά την ποιότητα σε κάτι, μπορούμε να κρίνουμε μηχανικά την ποιότητά του. Μπορείς να. Και αυτό το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει να κάνω, είναι να βλέπω ένα βίντεο και να καταλαβαίνω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε. Γιατί τα trends είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία από μόνη του. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα βίντεο είναι καλό και μπαίνει trend. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα βίντεο είναι αυτό το οποίο βλέπει το κοινό ενός community, το οποίο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο στο ελληνικό YouTube και μπαίνει στα trends. Αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει μετά από 50 διαφορετικές εβδομάδες που το κάνω αυτό, το μαρτύριο στον εαυτό μου, είναι τα tags. Είναι ότι όλοι κλέβουν για να μπουν στις τάσεις, στα trends και το έχω βαρεθεί. Δεν εκπλήσωμαι γενικά, γνωρίζοντας το community, αλλά... Εσύ δεν είναι το ότι απλά θα πούνε... Να σου πω κάτι, όλοι θέλουν να πούνε στα trends, σωστά, γιατί όχι. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, κάποιοι κάνουν το λάθος, μπαίνουν στα trend με ένα βίντεο το οποίο το έχουν φτιάξει έτσι ώστε να είναι δόλωμα για να πάει trending κατηγορία. Τα επόμενα τους βίντεο πηγαίνουν σκατά, ο αλγόριθμος βλέπει μία αρνητική πρόοδο, σου λέει, ψηλέ, τι έγινε. 30.000 views στο προηγούμενο βίντεο. Και τώρα σε αυτό έχουμε 3. Τι παίζει, έτσι. Δεν σε γουστάρανε, θα σε θάψω, ρε. Θα το δικό μου να το επόμενο βίντεο. Και θάβεσαι. Έχουν πεθάνει κανένα, έτσι. Εντάξει, έχουν πεθάνει. Δεν ζούσαν και ποτέ, αλλά τα χαντάκωσε και αλγόριθμος. Ναι, είναι αυτά τα περίεργα τα κανάλια τα οποία τα βλέπεις να φυτρώνουν για 2 μήνες. Και λένε όλοι, α, ο Ντάδα, που βγήκε. Όλοι μιλάνε για εκείνους στα δικά τους βίντεο σχολιασμού. Και υποθέτω, ενώχι είμαστε όλοι στην κοινότητα του σχολιασμού στο YouTube που το κάνουμε αυτό, με μικρές εξαιρέσεις. Ξέρω, θα φέρω έναν σχολιαστή που πιστεύω ότι είναι ίσως ο καλύτερος στο δικό μας community, ο οποίος δεν το κάνει αυτό. Δεν πιάνει τα άτομα τα οποία γίνεται trending, τα σούργελα τα οποία κάνουν μια μαλακή και μπαίνουν στα trending. Ο Στέλιος δεν το πιάνει, δεν το κάνει αυτό. Έχει πολύ μεγάλη πειθαρχία πάνω στο τι θα επιλέξει γελικό. Μόνο θα ήθελε να βγάλει τα νόημα. Έχει γίνει και το αντίθετο. Πολλά πράγματα έχουν γίνει trending επειδή τα σχολείες. Ναι. Ο Στέγιος είναι από τους OG σχολιαστές. Πάρα πολύ καλό βέβαια. Και ήταν αυτός ο οποίος με ανακάλυψε. Ήταν αυτός που έχει ανακαλύψει τους πάντες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Είναι από αυτά τα άτομα τα οποία απολαμβάνουν το YouTube πολύ περισσότερο από ότι φαίνεται μέσα από το υλικό του. Ισχύει. Έχει γιατί... βοηθήσει πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Ναι. Τον βλέπεις και λες, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι συνέχεια πικρόχολος, είναι συνέχεια κακιασμένος. και φαίνεται να βγάζει με... Το οποίο εγώ ποτέ δεν το βρήκα σαν αρνητικό.
προσωπικά μιλώντας, ο Στέλιος είναι από τα πιο, πώς ακριβώς το πούμε, θερμά άτομα στο ελληνικό YouTube. Είναι μια δύναμη για καλό, να το θέσω έτσι. Και το κάνει, θα ακουστεί περίεργο αυτό, ασυνείδητα. Δεν προσπαθεί να είναι ο καλός, ρε παιδί μου. Δεν, γιατί έχω μερικές φορές έχω πιάσει τον αυτό μου να λέω ότι οπ, δεν πρέπει να μου νοπανάς τώρα, γιατί δεν θα τους αρέσει. Ο Στέλιος είναι απλά, είναι καλό παιδί, ρε παιδί μου, καλή καρδιά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω. Για βάλε μας στο θέμα των tags τώρα. Αυτό, πάμε πάλι πίσω. Λοιπόν, ένας τρόπος να κλέψεις, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και να μπει ένα βίντεο στα trends, ένας από τους πολλούς τρόπους, γιατί υπάρχουν και πολλοί χειρότεροι που είναι... Εντάξει. Vote for PewDiePie, βλέπω. Ένας τρόπος είναι τα tags. Και αυτό που παίζει τώρα τελευταία είναι ότι μπορεί να δεις gaming βίντεο και να γράφει από κάτω hashtag tag, μάλλον, εντάξει, γιατί τα hashtag είναι άλλα. Tag sinboy, tag mama, tag τέτοια. Και να παίζει, ξέρω εγώ, whatever, ό,τι θέλει. Fortnite, αυτό που λες εσύ, αυτό που λες εσύ είναι το πιο ξεδιάντροπο, διότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχει αυτός ο οποίος είναι καθυστερημένος πραγματικά. Δηλαδή, αυτό το άτομο είναι χαζό, ρε παιδί μου. Αυτό το άτομο είναι πραγματικές βίδες έχουν μπει στο κεφάλι, έχουν λασκάρει. Και είναι ο τύπος που τον κλέψει ανάλογα μικρό στο κεφάλι. Δεν ξέρει τέλειος. Ζούσε στην εξοχή, τον κλέψει ανάλογα στο κεφάλι, λέει: Ωπ, δεν θα κάνει. Θα βάλει αυτό το tag και κανένα δεν μπορεί να καταλάβει τι κλέβω. Αυτά τα άτομα είναι επικίνδυνα, ρε. Είναι τα άτομα τα οποία θα τα βρουν μία μέρα μέσα στο σπίτι του, okay. Μέσα στο διαμέρισμά του, νεκρά. Είναι εγκληματικά χαζοί αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, και θα φταίνε αυτοί οι ίδιοι, όχι τίποτα άλλο. Αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το κατάλαβε κάποιος, είναι ότι θα αφήσουν κανένα γκαζάκι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, θα πνιγούν με κάποιο κουτάλι, δεν ξέρω. Είναι τύποι οι οποίοι πραγματικά παίζουν να πεθάνουν από την πνευμό μέσα στο ίδιο διαμέρισμα. Είναι σε φάση, δεν άφησε τη φρύση ανοιχτή, ξέρω εγώ, έχει γεμίσει ολόκληρο το διαμέρισμα. Είναι, ή αισθανόμουν βρώμικο, πάω να κάνω μπάνιο κατά πια κλωρίνη. Τέτοια άτομα μιλάω. Το tight. Ήτανε και challenge. Είναι αυτά τα παιδάκια που στο σχολείο τους έβαζαν 10 απολύπη καθηγητές. Λοιπόν, συγγνώμη αν ακούγουμε κακώς, αλλά ξέρετε ποιοι είστε. Αυτά τα άτομα τα οποία βάζουν αυτά τα ξεδιάτροπα tags, μόνο και μόνο για το SEO, αυτοί πες να μην τους βοηθήσει τόσο πολύ ο αλγόριθμος. Δεν είναι πονηροί. Είναι απλά φύτα κατηγορίας, ρε παιδί μου, πολίτες. Okay. Τώρα, το πραγματικά επικίνδυνο είναι τα άτομα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν tags που μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Λαθασμένα, είναι παραπλανητικά με τα data και πάλι, αλλά θα προσπαθήσουν να τα δικαιολογήσουν. Τι ακριβώς εννοώ. Κάποιος που θα βάλει ένα κομματάκι, ας πούμε, από το τραγούδι του Sinboy για να μπορεί να βάλει το tag, π.χ. Ναι, καλά, συγγνώμη, αλλά έχω δει και πράγματα τα οποία τα κάνουν άτομα τα οποία τα εκτιμώ και έχω δει να το κάνουν αυτό επειδή τους έχουν πέσει τα views. Και λέω, α, καλά, ναι. Ντροπή. Ντροπή, για να μάθω. Ντροπή, ρε φίλε. Για να μάθω. Κάτσε και κάνει ένα καλό βίντεο. Δεν θέλω να γίνω πάρα πολύ κακούλη. Πες να γίνω πολύ κακούλη και να φέρω παραδείγματα τώρα. Ξέρεις τι, θα κάνω εγώ μια παρένθεση για κάτι που με ενοχλεί εμένα προσωπικά. Έχεις ένα κανάλι μικρό. Ωραία, να πάρουμε ένα τη δικιά μου κατηγορία κανάλι. 150, 200, 300. Λοιπόν, έχεις ένα κανάλι μικρό. Αντί να γυρίσεις το δάχτυλο στους viewers, στο YouTube, να σου φταίνε όλα, να σου φταίει η κοινότητα, να σου φταίει το community, να σου φταίει το ότι δεν σε βοηθάει ο αλγόριθμος και τέτοια. Βρες μια καλή ιδέα, υποστήριξε την και πήγαινε με αυτήν. Yeah. Φέρε το κοινό, κάνε το κοινό να σε δει. Μην πηγαίνεις να δείχνεις το δάχτυλο, μην γυρνάς το δάχτυλο στο κοινό και στον αλγόριθμο. Είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να γυρίσεις το δάχτυλο σε σένα και να πεις, ξέρεις κάτι, μάλλον αυτό που κάνω δεν αρέσει στον κόσμο. Θα αλλάξω κάτι. Εγώ μπορώ να φέρω παράδειγμα. Εγώ για τα πρώτα 2 χρόνια περίπου του YouTube καθόμουν και έκανα βιντεάκια τα οποία είναι περισσότερο let's play. Όχι let's play, συγγνώμη, playthrough. Όπως έκαναν πιο παλιά τα βίντεο οι Grammars. Το οποίο ήταν παίζω ολόκληρο το παιχνίδι, αρκετά με καλά βίντεο, μισάρο κτλ. Καλός ή κακός, παρόλο που προσπαθούσα να αυτοσχεδιάζω ή να βάζω ιστορίες μέσα τέτοια πράγματα, δεν ήταν καλά, δεν μου πήγαινε αυτό το υλικό. Δεν ταιριάζε πάνω σε μένα.
σιγά σιγά άρχισα να το εξελίσσω. Και δεν είναι ότι έκανα μία ιδέα και πέτυχε. Το οποίο το πέτυχε είναι πάρα πολύ σχετικό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα τι είναι, ξέρω, 17.000 subs δεν είναι κάτι το τεράστιο. Ούτε είναι ένα μεσαίο κανάλι για τα ελληνικά δεδομένα. Low tier μεσαίο κανάλι για την ακρίβεια. Okay. Πιστεύω ότι αν δεν θα πρέπει να σε νοιάζει τόσο πολύ το πόσο γρήγορα θα ανέβει, κάνε αυτό το οποίο θέλει. Διότι άμα έχει ανέβει με ένα βίντεο μόνο, ποιο είναι τελικό σου, ποιο είσαι εσύ. Δεν το ξέρει ούτε εσύ ο ίδιο. Εγώ τώρα π.χ. παίζει να έχω. Κάνω κάποιε συγκεκριμένε σειρέ. Υπάρχουν άλλε ιδέε τι οποίε έχω. Ξέρω πού να κινηθώ μετά. Ξέρω τι ιδέα να δοκιμάσω. Και αν δεν πιάσει, θα σκεφτώ κάποια άλλη η οποία να παίζει πάνω στο χαρακτήρα μου. Αυτό. Δεν ξυπνάω. Αυτοί που μπαίνουν στα trendings ξυπνάνε και λένε πάμε να κάνουμε ένα. Γιατί είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Πατάς ένα hashtag, okay, trending, και μετά αρχίζει να ψάχνεις απλά keywords. Και βλέπεις τι ακριβώς έχει μεγάλο SEO. Είναι πανεύκολο αυτό το οποίο λέω. Μπορείτε να πάτε τώρα στο prompter. Άσκηση για το σπίτι, παιδιά. Πηγαίνετε τώρα μια στο prompter σας. Γράψτε hashtag trending, hashtag YouTube, στο prompter του YouTube. Και δείτε τα πρώτα βίντεο τα οποία θα σας βγάλουν. Μπείτε μέσα, κατεβάστε ένα plugin για να σας δείχνει τα tags και ό,τι tag έχει, φτιάξτε ένα κανάλι της πουτσάς, βάλτε το tag εκείνο και πες από το πουθένα, πες να έχετε και το πρώτο σας βίντεο, ξέρω, κανένα 1000 views. Το οποίο είναι με το τίποτα. Πες να σας τάσει, ξέρω εγώ, και να γίνετε ο επόμενος πουρνάρας. Που σε περίπτωση, αυτό είναι το... να πάρει, αισθάνομαι σαν το Ξαβιέρα αυτή τη στιγμή, σαν να φτιάχνω νέο σεξμεν. Ο καράφλας, στην καρέκλα. Γι' αυτό δεν θέλει να μιλάει πολύ. Και στον πατέρα αλγόριθμο, είπε δεν θέλει να μιλάει πολύ, ενώ έχει μονοπωλίσει τη συζήτηση ο μαλάκας ο Τζέκερ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα. Άμα ήταν ακουστό εγώ, με βλέπουν και στο stream. Όχι, κοίταξε, θέλει να γίνει συζήτηση. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλω να σου παίρνω πάρα πολύ από το χρόνο σου. Απλά είμαι λιγάκι ένας χυμαρώδης τύπος. Ναι, δεν είναι χρόνος μου, είναι χρόνος σου. Ουσιαστικά είναι ο χρόνος του καλεσμένου. Τώρα εγώ είπα, με βλέπουν και στο stream. Λοιπόν, που λες, για μένα το πρόβλημα και με το πατέρα αλγόριθμο την εκπομπή που κάνω, που λέω μερικά μικρά tips για το πώς να φτιάχνουν το SEO τους, πώς να κάνουν τα βίντεο τους πιο μηχανικά πάντα ευπαρουσίαστα. Okay? Διότι για μένα ποιότητα του βίντεο είναι... Δεν μπορείς να κρίνεις την ποιότητα του βίντεο. Θα μου έρθει χαρακτηριστικά ένα πράγμα το οποίο είχα ακούσει. Θα πω όλοι το έχουμε ακούσει σωστά. Όταν είχε πει ο Μπού για τα μικρά σκατένια βίντεο. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι από τις πιο φλου, χειρότερες εκφράσεις που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, just to make a point. Εντάξει, νομίζω απλά για να το σώσει έπρεπε να βάλει πάρα πολλά disclaimers. Ακριβώς. Και το κατάλαβε ο καθένας όπως να είναι. Μα αυτό ήθελε να το καταλάβει ο καθένας όπως να είναι. Ναι, προφανώς, αλλά είναι. Αυτό είναι κακή ρητορική. Αυτό είναι πολύ κακή ρητορική. Πολύ επικίνδυνη ρητορική επίσης. Διότι εσύ έχεις ασχοληθεί με animation. Ναι. Τέλεια. Τα animation στο YouTube για να μπορούν να είναι βιώσιμα, να μπορείς να βγάλεις λεφτά σε θέμα χρόνο τον οποίο χαλάς versus χρόνο στο βίντεο. Τα μόνο βιώσιμα animation είναι αυτά τα οποία είναι 1-2 λεπτά, max. Παραπάνω, ισχύει. Χάνεις χρόνο. Παραπάνω χάνεις χρόνο, δεν βγάζεις λεφτά αρκετά. Εκτός, αν κάνεις μικρά σκατένια animation, τίποτε που πήρε 10 δευτερόλεπτα να βγάλω 2 λεπτά. Που, εντάξει, δεν γίνεται, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Ότι δεν έχει ούτε story, ούτε τίποτα, ότι απλά πέταξα ό,τι ιδέα είχα στο κεφάλι μου μέσα σε ένα πρόγραμμα και τελείωσε. Αυτό. Υποθέτω μικρό σκατένιο βίντεο μπορεί να πει κάποιο να είναι μια στατική εικόνα η οποία να μην έχει καθόλου ήχο, αλλά βλέπει. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε και ερμηνεύουμε κάτι το οποίο καθώ δίνεται σαν παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να κάτσουμε και να το κάνουμε αυτό. Ναι, okay, ίσως. Θα έπρεπε να υπάρχει ερμηνεία. Βέβαια, θα μπορούσε και ο Μπούγια αντίστοιχα να σου πει ότι. Αυτό ήθελα να του βάλω σε σκέψει. Ναι, αυτό είναι πασπαρτού. Αυτό είναι πασπαρτού. Έτσι και εγώ μπορώ να πω οποιαδήποτε μαλακή. Δεν μπορεί να πει αυτό το πράγμα και μετά να πει εγώ γράφω σενάρια. Αυτό είναι ένα κακό σενάριο. Ξέρεις ποιο είναι το κακό με αυτή την ατάκα συγκεκριμένα. Ότι μπορεί υπερβολικά εύκολα και έγινε να γυρίσει μπούμεραγκ στο ότι και εσύ τότε έχεις κάνει μικρά σκατένια βίντεο. Ω, ναι. Γιατί κάνεις 5-10 λεπτά βίντεο σχολιασμού, ας πούμε, και παίρνεις 5-6 κομμάτια και βάζεις αυτά που θες εσύ να πεις, ξέρω εγώ,
Άρα για μένα είναι μικρό σκατένιο βίντεο. Μα αυτό ακριβώς βλέπει. Είναι τόσο υποκειμενικό, διότι ο σχολιασμό. Σε άλλο το με το οποίο λέω και εγώ κάνω σχολιασμό πλέον. Εντάξει, δεν είμαστε ο Quentin Tarantino. Όλα μικρά σκατένια βίντεο, δηλαδή. Come on, dude. Απλά κάνω την τέχνη στο YouTube, ξέρω εγώ. Δεν εδώ πέρα μέσα. Την έχουμε δει όλοι καλλιτέχνε. Η ιδέα τη πλατφόρμα ήταν να έχει μικρά σκατένια βίντεο. Ναι, αυτό. Είναι το. Ακούω κάτι τέτοια πράγματα και λέω. Οκ, okay, χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε λίγο. Το οποίο και πριν καθόμουν και έλεγα, τώρα θα αρχίσω να δίνω άτομα, όσον αφορά τα λανθασμένα tags. Okay, ετοιμάσου τώρα για δράμα, max δράμα. Είναι μικρό κανάλι, δεν θα μας δούνε, πες τα. Ετοιμάσου να δείτε από κανένα δικό μας θα έχεις, λοιπόν. Δεν πειράζει, θα είναι στραμμένα προς εμένα και θα λένε πάλι ανοίγει το μεγάλο του στόμα, Jack Leop. Λοιπόν. Οκ, okay. Καθόμαστε και μιλάμε. Υπήρχε αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν που μου είχε κάνει μια πολύ μεγάλη εντύπωση. Το μικρά σκατένια βίντεο, το βίντεο του Μπούχια. Που εδώ πέρα να πούμε και το εξής, ότι τον Μπούχια εγώ δεν τον αντιπαθώ τον άνθρωπο. Το συμπαθώ για την ακρίβεια και έχει κάνει ωραία βιντεάκια. Μου είχε χαλάσει η ρητορική του στο τελευταίο βίντεο. Μου φαίνεται πάρα πολύ ότι την έκανε μόνο και μόνο για να περασπιστεί την αυτό του. Mm. Το οποίο το έχω πει αρκετές φορές και. Η αντίδραση δεν ήταν και τόσο καλή σε αυτή την άποψη, το οποίο το θεωρώ παιδιάστικο. Αλλά anyway, καθόμαστε και μιλάμε τώρα για λανθασμένα trendings και συμβαίνει το εξής, κάτι το οποίο είχα παρατηρήσει στα τελευταία βίντεο τα οποία είχαν βγάλει τα παιδιά. Περίμενα μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να βρω και τα screenshots, άμα είναι θα στα στείλω κιόλας. Ότι μιλάμε για μικρά σκατένια βίντεο. Το έσπασε τα ακουστικά του και του δώσαμε ακουστικά τα οποία ήταν πιο ακριβά. Τι ακριβώς είναι? Δεν το έχω δει, δεν έχω ιδέα τι είναι. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο στο οποίο είναι RL stream. Τώρα, αυτή τη στιγμή να πω ότι δεν κάθομαστε να κρίνουμε, δεν κάθομαι μάλλον. Μην περνάω το στο λαιμό. Να κρίνω την ποιότητα του βίντεο. Το βίντεο είναι οτιδήποτε είναι, δεν με νοιάζει. Εμένα ούτε είναι η δικιά μου θέση να κρίνω το βίντεο. Σίγουρα δεν είναι ένα βίντεο το οποίο είναι high concept, με σενάριο κτλ. Είναι ένα RL stream. Okay. Και καλά κάνει και είναι, ρε παιδί μου, στην τελική. Αυτά τα πράγματα αρέσουν, αρκετοί τα βλέπουν αυτά. Εγώ να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά τα tags, βέβαια. Μέσα σε όλο αυτό, Χαγιάτε και αρχηγός Expose, που ακριβώς κολλάει. Οι stream snipers, σαν tag. Χαγιάτε και αρχηγός Expose. Ναι, είναι μέσα στα tags. Θα σου στείλω αυτή τη στιγμή για να δεις. Okay. Υπάρχει. Πρόσεξε, υπάρχει και ο Θέμικον με στο tag. Αλλά επειδή είδα το βίντεο, ο Θέμικον εμφανίζεται για μερικά περίεργα δευτερόλεπτα. Τι λέει, το πετάνε σαν τέτοιο. Έσκασε και ο Θέμικον. Σαν jumpscare. Όχι, είναι RL streams στο YouTube. Είναι το ένα πράγμα το οποίο. Κοίτα, θα μου άρεσε να κάνω RL stream και να είμαι σε μια καφετέρια και να την αρέσω και να πίνω καφέ και να λέω α, ωραία, πίνουμε καφέ, ξέρω. Κάνουμε πάρτι, γιατί νομίζω μια φορά πρέπει να κάνει και κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι πολύ καλή ιδέα. αυτό με την καφετέρια είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, δεν έχει φάση. Αλλά τα RL streams, τα οποία είναι απλά είμαστε YouTuber και περπατάμε μέσα στο μοναστηράκι. Αυτό το πράγμα μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Δηλαδή, ενώ μπορεί να φαίνομαι το άτομο το οποίο μου αρέσει να κάνω μαλακίες, μου αρέσει να είμαι πάρα πολύ άνετος με όλα αυτά. Το να περπατάς άκυρα στο δρόμο, στο μοναστηράκι, και ξαφνικά να βγεις σε ένα live για χίλια άτομα. Ένα, αυτό είναι μια μήνυση η οποία περιμένει από τη γωνία για κάποιον. Δεν λέω για μένα, από κάποιον άλλον λογικά. Για face reveals και τέτοια. Ναι, είμαι σίγουρος ότι αυτό αποκλείται να είναι ασφαλές. Και ο Χαγιάτε που το κάνει τώρα τελευταία. Μην το πιάσουμε. Όχι, δεν θα το πιάσω, πρόσκειται. Δεν θα το πιάσω. Απλά να φέρω. Γιατί θα το πιάσω εγώ όμως. Μην μου τα ανοίξει. Αν θέλει, πιάσω. Εγώ προσωπικά έχω πάρει την απόφαση να παίρνω. Εγώ δεν πρέπει να σχολιάσω τίποτα για τα stream του Χαγιάτε. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Θα πάρω κι εγώ αυτή την απόφαση γιατί θα ακουστούν πράγματα που δεν θέλω να πω στο κανάλι μου. Αυτό θα γίνει. Όχι, ακούσε με. Αυτό το πράγμα. Μπορεί να τελειώσει μόνο ποινικά επιζήμια για κάποιον. Και εγώ δεν έχω καμιά όρεξη να μπλέξω με αυτό. Καμιά όρεξη. Ναι. Το παρακολουθήσω από τη γωνία. Δεν είμαι αρκετά καλός για κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαι. Είναι αυτό που λένε I'm too old for that shit. Αυτό ναι. Έχω πάθει αυτή τη στιγμή τώρα. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία κάτι.
Κοίτα, εγώ το YouTube το κάνω επειδή πραγματικά μου αρέσει η πλατφόρμα. Μου αρέσει να μιλάω για πράγματα, μου αρέσει να εκθέτω τον αυτό μου, δεν με χαλάει. Mm. Μου αρέσει να αισθάνομαι ότι μπορώ να εκφραστώ λίγο πιο δημιουργικά εδώ, διότι στην κανονική μου δουλειά καμία σχέση. Απλά κάνω voice-over για διαφημίσεις, οι οποίες είναι banal, χαζές ή τετριμένες. Ή σε σειρές οι οποίες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και τα έχεις γράψει εσύ στην τελική. Συγγνώμη. Α, ναι, τα βίντεο ναι. Τις διαφημίσεις, παιδί μου, ότι δεν γράφεις εσύ το script τουλάχιστον να σε εκφράζει. Ναι, όχι, είναι πραγματικά ό,τι πιο βαρετό υπάρχει, ό,τι λιγότερο δημιουργικό υπάρχει. Can't say I like it that much. Να κάτι που δεν έχω πει στο δικό μου κανάλι. Λοιπόν, αλλά ναι, αυτή τη στιγμή κάθομαι και βλέπω κάποια text τα οποία μου δημιουργούν ενδιαφέρον. Πάμε π.χ. πίσω και απλά λέω ένα μικρό παραδειγματάκι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στο βίντεο το οποίο είχαν κάνει, δώσαμε 1000 ευρώ σε τηλεβεράδες. Υπάρχει ένα tag το οποίο λέγεται Mr. Beast. Mm-hmm. Το οποίο... Ναι. Φαντάζομαι και όλοι φαντάζομαι ότι μπορούμε να φανταστούμε. Πολύ ωραία πρόταση ήταν αυτή. Ότι μπορούν να το υποστηρίξουν από την άποψη ότι κάνουμε αυτό που κάνει και εκείνος. Παρόλα αυτά είναι λάθος γενικά. Ακριβώς, είναι λάθος. Γιατί και εγώ θα μπορούσα να βάλω σε κάθε stream μου όλους τους streamer της γης γενικά. Ή τουλάχιστον όσοι έχουν παίξει το παιχνίδι. Περίμενε, κάνεις podcast. Μπορείς να βάλεις, άμα ήταν έτσι, θα μπορούσες να βάλεις ένας και ένας. Ένας και ένας. Γιατί πήγαμε σε Mr. Beast. Ένας και ένας. Ανάτος. Πήγαμε σε Mr. Beast γι' αυτό. Δεν έβαλε... Δεν υπάρχει Έλληνας που το κάνει αυτό βασικά. Αλλά θα μπορούσα να βάλω με το ίδιο σκεπτικό Unboxholics, γιατί όχι, Gramers, ένας κι άλλος ένας, μες στη μέση. Τι άλλο, ποιο άλλο podcast έχουμε. Μαρμελάδα Φράουλα. Ναι, Unboxholics, tag, υπάρχει ένα βίντεο που είχε τώρα τελευταία. Όλοι. Πάλι. Όχι, είναι ένα συγκεκριμένο βίντεο το οποίο βγήκε... Trending. Mm-hmm. Και βγήκε έχοντας μέσα στα tags Unboxaholics, ό,τι να είναι, ό,τι tags ήταν αρκετά καλά, τα έκανα μέσα, ρε παιδί μου. Τα έκανα μέσα. Δεν θα σου πω ποιανού είναι. Θέλω να πω, μπορούν να πάνε και να το βρουν, και δεν είναι κάτι το οποίο θα το έχουν γράψει δική σου στα comments ή δική μου στα comments, για να μην βρεις το πελά σου. Γιατί δεν αξίζει για το συγκεκριμένο άτομο. Αλλά ναι, αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν διάφορα κανάλια που το αξιοποιούν αυτό έτσι. Το αξιοποιούν, το εκμεταλλεύονται έτσι. Mm-hmm. Και να πω κάτι συγκεκριμένο π.χ. Νομίζω δηλαδή, κατάλαβα το μεταξύ. Ξέρεις τι, όχι, δεν κατάλαβα. Θυμόμουνα ότι ναι. όσα έχεις πει από πατέρα αλγόριθμο και στο YouTube, στο Facebook και αυτά. Αλλά μου έκανε το κλικ και νομίζω ότι κατάλαβα μόλις είπες για να μην βρεις τον πελά σου. Ναι. Είναι το κρυφό αστείο αυτό. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και πες να είναι και το μοναδικό κανάλι, ας πούμε, που θα μπορούσε να τα βάλει με τα streams του αρχηγού. Γιατί εκεί είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Απλά να τους έχει δείξει. Ισχύει. Καλά, εντάξει, και αυτός ξέρει. Καλός κακός, χαζός δεν είναι ο Χαγιάτα, αρκετά έξυπνος. Αλλά για να μείνουμε λίγο στο θέμα, π.χ. για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Το Mr. Beast Delivery μπορεί κάποιος να το δικαιολογήσει και να πει: κάνει το ίδιο πράγμα. Είναι παραπλανητικό μετατάτα. Ναι, είναι παραπλανητικό μετατάτα. Νομίζω ότι το χειρότερο από όλα είναι το εξής. Το ότι αν το βάλεις, υπάρχει π.χ. μέσα tag το οποίο είναι άλλη αντένα. Γιατί υπάρχει αυτό το tag? Είναι τόσο απλή η ερώτηση. Υπάρχει επειδή η συνέντευξη στην αντένα έχει πολύ καλό SEO. Δηλαδή, εμένα αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι το ότι όταν το βάζεις αυτό στα tags σου, λες ξεκάθαρα, δεν πιάνουμε καλά views και πρέπει να το βάλω αυτό για να πούμε trending και να πιάσουμε views. Και άμα δεν μιλήσουμε για τα trending, ποιο σχέστηκε τελική, σωστά? Okay, εντάξει, παίρνεις παραπάνω views από ό,τι σου αξίζουν. Άμα εσύ είσαι okay με αυτό, κανένα θέμα ψηλέ μου. Αλλά τα trending είναι περιορισμένες οι θέσεις. Και πάλι, δεν το λέω για μένα, εγώ δεν πρέπει να πω trending. Κάθε μου βίντεο, σχεδόν κάθε βίντεο τρώει unrestrict. Αυτά που δεν τρώνε unrestrict είναι βίντεο τα οποία εγώ γουστάρω και κάνω, δεν είναι trend bait.
Με ξέρεις το βίντεο το οποίο έκανα, το οποίο είναι πώς να πεις trending. Εκεί απλά έκανα οτιδήποτε κάνουν όλοι για να πούνε trending, το έκανα και εγώ μέσα σε ένα βίντεο. Αλλά let's be honest, ο τίτλος δεν ήταν κάτι το οποίο θα πήγαινε trending. Περισσότερο με ενοχλεί το ότι υπάρχουν δημιουργοί που γνωρίζω που αξίζουν να μπουν εκεί και δεν κλέβουν στα tags. Ναι. Οπότε όταν βλέπω άτομα μέσα στο community να κλέβουν στα tags για να μπουν και. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Sure. Χρειάζεται χρήματα για τη ΔΕΗ μέσα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν αισθάνεσαι άσχημα γνωρίζοντας ότι έχεις αποκλείσει άτομα από το να μπουν. Ναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ψιλοφταίει το community, το community, σαν θεατές, ψιλοφταίει το ότι τους βάζουν στον τοίχο άμα γίνουν sponsored βίντεο και τέτοια. Το οποίο δεν το πολύ πιστεύω από την άποψη ότι κανείς δεν είπε όχι σε χορηγό επειδή θα το βάλουν στον τοίχο. Αλλά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι. Απλά το πετάνε για τη μαλακία. Ναι, αλλά. Ούτε το. Να σου πω κάτι. Θα προτιμούσα. Κάτσε. Θα προτιμούσα να βλέπω περισσότερους χορηγούς σε ένα βίντεο. Βάλε 5 χορηγούς και κλέψε λιγότερο. Κατάλαβες που το πάω. Κατάλαβα τι λες. Ποτέ κανένας δεν βρήκε τον πελάτη από τους χορηγούς. Εκτός και αν έκανε μαλακιά με τη χορηγία. Άμα μείωσες την ποιότητα του υλικού σου. Ναι, υπάρχει ένα κακό, βέβαια, το οποίο δεν φταίει το κοινό, ούτε το τέτοιο. Είναι ότι, γιατί έγινε και ένα θεματάκι με τον Κοτοπίδη που ανέβασε το Uncut. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το έχεις δει. Όχι, αλλά εξήγησέ μου και ωραία. Θα προσπαθήσω να καταλάβω. Είχε ένα χορηγό, τέλος πάντων. Μην πω ονόματα, αν και εκείνος δίνει όνομα κανονικά, εγώ δεν θα πω. Λοιπόν, είχε ένα χορηγό για το βίντεο και ουσιαστικά του είχαν πει ότι μη βρίζεις και τόσο πολύ, ρε παιδί μου, μην είσαι έτσι, μην είσαι αλλιώς. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται, γιατί δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει στο podcast του Γιάννη, συνήθως είναι φτιάχνεις το βιντεάκι, το στέλνεις στο χορηγό, σου λέει «ΟΚ, okay, κομπλέ, το εγκρίνω, έφυγε». Πάρα και το ανεβάζεις. Ωραία. Εκείνος ο χορηγός δεν το δέχτηκε το βιντεάκι γιατί ο Κοτοπίδης είναι ο Κοτοπίδης και έβριζε και ήταν διαχειτικός και μάμωσε του. Να. Λοιπόν, και του πετάει ο Γιάννης στο βίντεο μέσα ότι αν το κόψουν έχουμε βιντεάρα. Γιατί είχε βρήσει πάρα πολύ, είχε τα νεύρα του, είχε τέτοια. Να. Οπότε, ξέρεις, θα το ανεβάσουμε όλο όπως είναι, ρε παιδί μου. Και το ανεβάσαν uncut και γράφουν στην αρχή ότι, ξέρεις, ήταν η προσπάθεια να μην βρήσουμε, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, ας πούμε, οπότε μας το κόψανε. Αλλά παρόλα αυτά τον έβαλε το χορηγό μες στο βίντεο μια χαρά. Δηλαδή δεν είπε ότι είναι χορηγημένο, αλλά το έδειχνε. Δηλαδή τη σκηνή που έδειχνε το χορηγό την έβαλε. Υποθέτω επειδή τέριαζε σαν skit, σαν sketch, σαν segment. Που η αλήθεια είναι λίγο. Ξέρεις, δεν τον βάζεις και στον τοίχο, δεν το δείχνεις το χορηγό. Γιατί ο καθένας θα σκεφτόταν ότι, OK, είναι λογικό ρε παιδί μου να σου πει ότι μη βρεις και τόσο πολύ, γιατί δεν ξέρουμε πού είχε βάλει τα όρια. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι και λίγο με το μέρος του ότι είναι ο Κοτοπίδης. Δηλαδή, όταν πας, δεν το ξέρεις. Δεν έχεις δει βίντεο του πριν. Εγώ μπορώ να πω κάτι πάνω στο συγκεκριμένο. Λίγο εκ των έσω. Ναι. Παρόλο που έχω ένα μικρό κανάλι, έχω κάνει πολλά χορηγούμενα βίντεο. Και τυχαίνει το εξής αρκετές φορές. Φίλοι μου οι οποίοι έχουν πολύ παραπάνω subs, πολύ καλύτερα νούμερα από μένα, 70-100 χιλιάδες κτλ. Να μην έχουν κλείσει τις χορηγίες που έχω κλείσει εγώ και απλά να τους κάνω το κονέ. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο και το καταλαβαίνω απόλυτα. Επειδή τα κανάλια εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιοι ξεκίνησαν το YouTube από όταν εμφανίστηκε στην Ελλάδα και ήταν σε πιο μικρή ηλικία, μπορεί να έχουν σπουδάσει κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, να μην έχει να κάνει σχέση με το marketing, μπορεί να μην έχουν αυτές τις απαραίτητες γνώσεις του marketing. Γιατί μην ξεχνάμε στο YouTube, δεν είσαι ο producer. Είσαι ο τύπος ο οποίος το μανατζάρει, εκτός και αν έχεις δικιά σου ομάδα. Okay. Είσαι ο τύπος ο οποίος θα κάνει τα deals, θα τα κόψει τα deals, πάλι εκτός αν έχεις κάποιον ο οποίος το κάνει, αλλά οι περισσότεροι ακόμα και σε μεγάλα νούμερα το κάνουν οι ίδιοι προσωπικά. Συνήθως είναι one man army το YouTube. Ακριβώς. Οπότε, αρκετές φορές όταν υπάρχουν παράπονα από χορηγούς ή όταν έχει αναγκάσει ο χορηγός τον YouTuber να κάνει κάτι, το μόνο άτομο το οποίο φταίει είναι ο YouTuber. Δηλαδή, γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λένε. Το κοινό θα τσινίσει και. Όχι, όχι. Άμα έχει εσύ διαπραγματευτεί σωστά τη συμφωνία και έχει εξηγήσει πώς θα το κάνει,
Μπορείς να πεις στο χορηγό σου, άμα ο χορηγός σου επίθεται, ωραία, έτσι, okay. Πες του, θέλω την δημιουργική ελευθερία, θα ρίξω λίγο την τιμή. Θα πούνε, ναι. Έτσι, okay, βγάλει 50 ευρώ λιγότερο. Αντί να βγάλει 300, ξέρω, βγάλει 2,50, βγάλει 2. Δεν έγινε τίποτα. Το έχω κάνει, έχω ρίξει τιμή. Έχω ρίξει και θα πω ότι, κοίτα, 50% από ό,τι μου είπε και θα είμαι αυτός μου. Δεν θα αλλάξω κάτι. Άμα δεν σ' αρέσει, it's ok. Έχω αρνηθεί μερικές φορές. Θυμάμαι, δεν θα δώσω το όνομα της εταιρείας, αλλά ήταν μια εταιρεία betting πριν από ένα μήνα περίπου, η οποία ήθελε άτομα για να. Κυρίως από Κύπρο ήθελε κοινό. Να πάρουν μέρος στο site, να κάνουν betting. Η συγκεκριμένη εταιρεία δούλευε και με μετοχές και έχω ξανακάνει χορηγούμενο βίντεο για υπηρεσία με μετοχές, διότι γνωρίζω λιγάκι μέσα στο θέμα κάποια πράγματα. Και μου είχαν πει ότι δεν ήθελα να αναφέρω ότι άμα είσαι κάτω από το 18 μην μπει στο site, να μην αναφέρω το ότι τους κινδύνους μπορεί να υπάρχουν και λέω, ξέρεις κάτι, δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Αυτό που λέγανε οι gamers. Στο podcast. Ναι, οι gamers είναι και αυτοί πάρα πολύ legit σε αυτό και η αλήθεια είναι, υπάρχει αυτό το notion ότι χρειάζεσαι τις χορηγίες. Δεν χρειάζεσαι όλες τις χορηγίες βέβαια. Μπορείς να πιάσεις κάποιες από τις χορηγίες και εκτός κι αν θες να τρως αστακό κάθε μέρα, πως είμαστε ειλικρινείς, θα το βαρεθείς από ένα σημείο και μετά. Last diario. Δεν πειράζει. Δύσκολο να βαριέσαι τα λεφτάκια. Κοίτα, μέσα ρε παιδί μου, δηλαδή και εγώ έχω κάνει. Ξέρεις τι, είναι δύσκολο να βαριέσαι τα λεφτά. Τώρα, ομολογουμένως, εγώ μιλάω από μια θέση κατά την οποία παίζει να μην πάρω πολλές χορηγίες στο κανάλι και παίζει να κάνω κάποια παραπάνω πράγματα π.χ. στη τηλεόραση. Υπάρχουν σειρές που έχω παίξει που δεν τις έχω δει ποτέ. Τι έχω δει, τον καναπέ που αγόραζα με τα χρήματα. Μόνο αυτό. Ήταν χάλια, αλλά ξέρεις, αυτό δεν είναι. Στο passion project το οποίο είναι το YouTube. Το YouTube είναι κάτι που δεν θέλω να το. Αυτό το οποίο κάνω εδώ, με γουστάρω, με παθιάζει. Λέω, θα βγει ένα βίντεο, θα πρέπει να κάνω αυτό, θα πρέπει να κάνω εκείνο. Πώς θέλω να κάνω αυτό το βίντεο, έτσι. Δεν πρόκειται να θυσιάσω αυτό το συνέστημα για να βγάλω 200 ευρώ παραπάνω. Κάποιος ο οποίος το κάνει αυτό, ίσως πρέπει να βρει και εναλλακτικές πηγές εσόδων. Όχι τραβά που δούλεψε, σκουπιδιάζει, ξέρω εγώ. Τραβά κάνει και ένα σώστο ραδιόφωνο, dude. Παρεμφερές. Πάνω στο skill set σου. Κάνει κανένα voice over. Μπε σε κανένα γραφείο casting. Πάρε ένα ατζέντη. Και μόνο το YouTube να κρατήσει. Και μόνο το YouTube να κρατήσει. Έρχεται εμένα ο τάδε χορηγός και μου λέει, ξέρεις κάτι. Θέλω να αλλάξει τα πάντα στα podcast, α πούμε. Αλλιώ δεν σε χορηγώ. Ωραία, θα του πω, αδελφέ, να σου πω, αφού δεν σου αρέσουν τα podcast, θες να σκεφτούμε μαζί μια νέα σειρά. Να τα βρούμε κάπου στη μέση και να χορηγήσεις αυτή τη νέα σειρά. Ας πούμε, έχω κάποιες ιδέες. Π.χ. κάντο έτσι, δηλαδή και μόνο το YouTube να θες. Βρες μια σειρά που να αρέσει και σε εσένα και στο χορηγό και να χορηγήσεις αυτή. Κάντο crowdsource. Έχω κάνει ως τώρα 3 διαφορετικές σειρές crowdsource. Και με εξαίρεση τη μία, όπου δεν πήγε αρκετά μακριά, αλλά προβλήματα δεν είχα. Δεν τα κολλήτησα μια αρκετά ξεκάθαρη πολιτική, που όποιος δεν του αρέσει, παιδιά, του επιστρέφω τα χρήματα. Είχαμε κάνει 3 εκπομπές, η μία είναι το χάσιμο χρόνο, που είναι Vidcast, μαζί με τον Deadly Muffin, το αγόρι μου, το ανιψάκι μου, αυτό το παιδί μάλαμα, τα αγαπάω, έχει μαχουλάκια, ναι, μ' αρέσει να τα τσιμπάω. Λοιπόν, το οποίο συνεχίζεται ακόμα. Είχαμε την πολιτική κουζίνα, ξέρω εγώ. Το οποίο συνεχίζεται ακόμα. Ακόμα το τσιμπάω τα μαγουλάκια. Ω, ναι, δεν θα σταματήσω. Δεν θα σταματήσω ποτέ, Μάφιν. It's okay, μπορείς να κάνεις crowdsourcing. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Και αρκετά συχνά με προσεγγίζουν YouTubers για να τους φτιάξω ένα πλάνο για δικές τους σειρές. Που μπορεί να θέλω να τις κάνω crowdsource για να τους φτιάξω. Συμβαίνει αυτό αρκετά συχνά. Μιλάω με άτομα και πάντα αυτό είναι κάτι το οποίο τους λέω. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Μην μένεις στο ότι πρέπει να είμαι η πουτάνα του χορηγού. Γιατί ειδικά όταν έχεις σταματήσει να έχεις εσύ τις αποφάσεις, τι θες να κάνεις, που θες να βγεις, τι θες να πεις. Όταν δεν μπορείς να πεις πράγματα λέγοντα χωρίς. Φόρτο να σε προσλάβει, ξέρω εγώ. Αγιάσω, απλά πήγαινε να δουλέψεις. Που κι αυτό δεν είναι κακό. Αν θες
να δουλεύεις για άλλες, okay, αλλά πες το. Και πες να είμαστε και πιο δεκτικοί απέναντί σου μετά. Όχι, ξέρεις τι, αν εμένα μου ήρθει, θα πω κάτι γιατί είναι, από όσο έχω καταλάβει, είναι το πιο normal στις συνεργασίες. Άμα μου ήρθει εμένα το e-food, ωραία, και μου πει ότι, ξέρεις κάτι, ας σου χορηγήσω το podcast όπως είπα πριν, αλλά να τα αλλάξεις όλα. Ρε αδελφέ, γιατί δεν με φέρνεις να πάω να κάνω review σε φαγητά, ας πούμε, να δουλεύω για σένα να τελειώνουμε. Και να το ανεβάζουμε και στο δικό στο κανάλι να παίρνεις και τα έσοδα. Όπω, πιο παλιά υπήρχε ένας τύπος, ο σουβλάκι reviewer έχει σταματήσει, ρε γάμο. Και είχα κάνει μαζί του βίντεο που αυτός πήγαινε σε σουβλατζίδικα, έπαιρνε στο τζαμπέ, γιατί τους έκανε διαφήμιση. Έπαιρνε στο τζαμπέ κανένα 5-6 πιτόγυρα και τα δοκιμάζαμε όλα και τα τρώγαμε. Είχα κάνει με αυτόν βίντεο και ήταν ό,τι καλύτερο είχα ξεσκίσει την ατρόπη πιτόγυρα. Ορίστε. Μ' αρέσουν αυτά τα κανάλια. Ορίστε. Μια χαρά. Ναι. Πάνε να κάνει τέτοιο βίντεο λοιπόν, άμα έρθει το χ e-food ή οποιαδήποτε υπηρεσία και σου πει δεν μου αρέσουν τα βίντεο, δεν μπορώ να τα χορηγήσω. Ωραία. Πάνε να κάνουμε άλλη σειρά. Πήγα να τρώω. Αν μου χορηγήσει αυτό, αυτό είναι πάνω στα στοιχεία σου. Να σου πω, επειδή έχω πιάσει πολύ παραμάζωμα, έπιασα πολύ παραμάζωμα πριν τα παιδιά, τους άλλους, θες να σου πιάσω παραμάζωμα κι άλλων. Κι άλλους. Κι άλλο. Θα σου πιάσω ένα καλό όνομα έτσι για να μπορείς να το βάλεις και tag και θα έχεις και δίκιο μετά. Γιατί μιλάς για αυτόν. Οπότε, για πες. Λοιπόν, ο Μάνος, ο Μανώλιος, το Βαρούκο. Λοιπόν. Είχες δει το βίντεο του Μάνου το που έλεγε μισό τα σχολεία, το έχεις σχολιάσει? Φυσικά και είχα δει το βίντεο του Μάνου μισό τα σχολεία. Πώς πήγε trending. Κοίτα. Αν ο Μάνος έβαλε Sinboy, του το επιτρέπουμε όλοι. Εγώ δεν του το επιτρέπω, αλλά δεν έβαλε Sinboy. Okay. Πρόσεξα. Λοιπόν, είχε... Πλέον νομίζω το έχουν μαζί το κανάλι, οπότε... Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει. Κοίταξε, θα πω τι συμβαίνει. Δεν έχουμε δει ποτέ στην ίδια σκηνή τον Μάνο και τον Sinboy. Λες, θα ήταν άλλος ένας χαρακτήρας του Μάνου. Αυτό δεν υπονοείς ότι παίζει κάποιο είδους περίεργο διαστραμμένο Dr. Jekyll, Mr. Hyde πράγμα. Βασικά αυτό ακριβώς υπονοώ. Λοιπόν, σίγουρα το βίντεο του Μάνου, το μισό τα σχολεία, πήγε αρκετά καλά σε views, γιατί ήταν πάνω στην εξεταστική. Μισό τα σχολεία είναι κάτι το οποίο κάποιος θα κουκλάρει, θα τραβήξει το μάτι. Δεν λέει κανένας ότι δεν το χειρίστηκε καλά. Αυτό είναι το οργανικό κομμάτι. Οργανικά, μπράβο, πάρα πολύ καλή επιλογή. Έχω βαρεθεί να ακούω άτομα να λένε κάθε φορά που βγαίνει εξεταστική να βγάζει ένα βίντεο για την εξεταστική. Για όνομα του Θεού, πόσο σας ήρθε ο λογαριασμός στη ΔΕΗ και πρέπει να βγάλετε τέτοιο αγαπημένο βίντεο. Αρχίζει και η ζέστη, τώρα έχουμε και το condition. Ναι, μέσα ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω κάθε φορά. Είναι δυνατόν να. Okay, πρέπει να πιάνει τον παλαιό τη εποχή. Αυτό το βίντεο εντωμεταξύ θα βγει σήμερα. Σήμερα ακόμα έχουμε πανελλήνιες και εξεταστικές και τέτοια. Οπότε ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα σχολεία. Τα βάλα και εγώ στον τίτλο. Ναι, μέσα. Κοίταξε, θα πω αρκετές φορές. Μιλάμε για το βίντεο μισό τα σχολεία του Μάνος. Αυτό. Πάμε στον τίτλο. Τα σχολεία είπε. Νομίζω τα σχολεία είπε. Ναι. Τα σχολεία. Το πρόβλημα ποιο είναι, άμα κοιτάξεις τα tags και θες να σου στείλω μία το... Βασικά θα σου στείλω να τα έχεις όλα, έτσι και να βάλεις, θα το πετάξεις μέσα στο βίντεο μετά, κάνε λίγο edit κάτι. Ή άστα από κάτω, I'm good, κάτι τέτοιο. Αλλά στο screenshot των tags υπάρχουν τα κλασικά tags τα οποία είναι δικαιολογημένα. Μισό το σχολείο, αρχαία, Μάνος, μπλα μπλα μπλα. Μετά βλέπεις κάτι περίεργα πράγματα πώς. Fast food versus σπιτικό, κρέπα. Fast food versus σπιτικό. Γιατί έχουν μπει αυτά τα tags εκεί? Γιατί έχει πάει καλά το βίντεο. Ακριβώς. Γιατί είχε πάει καλά το βίντεο με άλλα tags. Είχε πάει καλά εκείνο το βίντεο, οπότε το βάλε μέσα στα tags, έτσι ώστε να τα δέσει, να δημιουργήσει οργανικά ένα video chain, το οποίο ομολογουμένως αυτό το κάνουμε χρόνια. Το θέμα, η διαφορά είναι ανάμεσα από το να το κάνεις επειδή ισχύει ή να το κάνεις επειδή είναι παραπλανητικό. Άμα εγώ πάω και βάλω, θα φέρω εγώ ένα παράδειγμα με μένα. Όταν βάζω ένα σκένας, και στα tags τα άτομα για τα οποία μιλάω στο επεισόδιο. Ναι. Το οποίο τι σημαίνει? Άμα συμπείς στο ένα σκένας λόγω αυτών των tags, θα ακούσεις για αυτά τα άτομα. Τέλος. Δεν παίζει καμία παραπληροφόρηση. Αν μιλάω για αυτά τα άτομα, μπαμ, είναι μέσα. Και δεν είναι ότι απλά ανέφερα το όνομά του, λέω «Ω, Μάνος, ω, tag, αρχιδιές τέτοιες που τις έχω να τις κάνουν μερικοί μέχρι και ειρωνικά, το οποίο είναι καθυστερημένο. Δεν έχει σημασία να το κάνεις ειρωνικά.
Άμα το κάνεις και δουλεύει, τότε το κάνεις και δουλεύει, οπότε μας πρίζεις τα αρχίδια. Ισχύει. Το ίδιο ισχύει και στο clickbait. Δεν είναι juicy ο τίτλος. Είναι clickbait. Πάρτε το απόφαση επιτέλους. Όταν ακούω σαν αστείο να είναι κάποιος, θα πω αυτή τη λέξη, γιατί είναι καλά για το SEO και μετά τη βάλω και στο τίτλο, αλλά είναι αστείο επειδή το αναγνωρίζω. Όχι, δουλεύει, δεν είναι αστείο, το κάνεις σοβαρά, γιατί χρειάζεται τα views, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Οκ. Πες να σου δώσουμε λεφτά, αλλά να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Πάρε χορηγία από τη ΔΕΗ στην τελική. Κάτι ρε παιδί μου, παραπάνω η food video, δεν ξέρω. Λοιπόν. Okay. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι, εσύ άμα μπεις μέσα σε αυτό το βίντεο, δεν πρέπει εκεί πέρα που μιλάει για τα σχολεία, μάλλον ξαφνικά να βγάλει δύο κρέπες και να πει ωραία για σύγκριση. Όχι, είναι ένα παραπλανητικό metadata. Το metadata δεν αντιστοιχεί στο βίντεο. Και δυστυχώς, πλέον δεν μπορείς να κάνεις report για παραπλανητικά metadata. Ενώ πιο παλιά μπορούσες. Πόσο δύσκολο είναι από το YouTube να το καταλάβει μόνο του. Δεν είναι αρκετά δύσκολο. Εντάξει, αλλά δεν εννοώ γι' αυτό. Γιατί κι εγώ, ας πούμε, κάλλιστα, έχω κάνει τα δύο προηγούμενα podcast με Κακό Χαμό και Legit Gaming. Πες ότι τους βάζω από κάτω. Ναι. Έστω ότι το κάνω για το chain. Άντε, πες πάει στον διάολο, τουλάχιστον είναι δικά μου βίντεο. Εντάξει. Πες αυτό, το καταλαβαίνω κάπως. Όχι, okay, μέσα. Και δεν έχει σημασία. Είναι ναι, παραπλανητικό. Πάλι είναι παραπλανητικό, αλλά έστω ναι. Ότι το καταλαβαίνω ότι, παιδιά, ναι, μετά από αυτό, δείτε αυτό. Έστω. Στην τελική. Αλλά το. Καλά, οκ. Okay. Και δεν είναι καν το στραβημένο. Γιατί δεν... τώρα εγώ μιλάω για άλλους YouTubers. Μπορούσα να βάλω Straight Pack Podcast 1, μετά 2, μετά 3, ξέρω εγώ. Άκου να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Πιο παλιά που μπορούσε να κάνεις report, θα έκανες report και το βίντεο σου αυτό θα μπλοκάρωταν μέχρι να αλλάξεις τα metadata. Πλέον δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις report για metadata. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ό,τι μπορείς να κάνεις ό,τι στο πουτσο θέλεις. Ναι, ότι κάνεις το YouTube το θέλεις, ναι. Σε φορσάρει να κάνεις ό,τι στο πουτσο θέλεις, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πλέον. Δεν σε φορτσάρει. Αυτό, πρόσεξε, διαφωνώ πλήρως με αυτή την οπτική. Δεν είναι ότι σε αναγκάζει, το YouTube σου λέει... Δεν σε αναγκάζει, αλλά σου λέει δεν με νοιάζει, θες να κάνεις τα στραβά μάτια. Αυτό δεν το υποπτεύει. Αυτό, δεν σε αναγκάζει, ναι, προφανώς κανείς δεν σου λέει να το κάνεις. Κάποιο είδους budget cut αυτό πρέπει να ήταν. Ή απλά μπορεί να το εκμεταλλεύονταν και να έκαναν όλη την ώρα report για false metadata και να υπήρχαν παράπονα ενώ μπορούσαν να χαλάσουν χρόνο για κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μου φτιάξει τον αλγόριθμό σου? Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έλεγα πριν με τους YouTubers. Ότι το εύκολο είναι να γυρίσεις να δείξεις τον άλλον. Το δύσκολο είναι να δείξεις εσένα. Γιατί το YouTube λοιπόν να γυρίσει να πει «Α, γίνονται συνέχεια αυτά τα false reports, εντάξει, γάμισε, το βγάλω». Όχι. Φτιάξε τον αλγόριθμό σου να μπορεί να βλέπει τα μεταδεδομένα μόνο του. Για μένα πρέπει να δίνουν strikes. Σκληρό. Για μένα, άμα κάνει την αλεπία και. Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου σκληρό. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, πραγματικά, κάθομαι και λέω. Παίζει εγώ να είμαι ο τυγκελήθιος που δεν βάζω παραπλανητικά μεταδεδομένα. Βλέπει γι' αυτό σου λέω ότι σε φορσάρει. Γιατί μετά από κάποια φάση, άμα το κάνουν όλοι. Λες τι είπε, εγώ είμαι τόσο ηλίθιος, είμαι, ξέρω εγώ, θα μείνω πάντα στους 100. Εγώ το κάνω. Εγώ προφανώς. Δεν το κάνουν, διότι φαίνεται, θα πρέπει εγώ να παραδεχτώ ότι το χρειάζομαι για να βγω μπροστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί, άμα δω τα βίντεο του Μάνου που το βάζει. Και ο Μάνος δεν έχει κανένας εκτίμηση. Σωστά, συμφωνούμε όλοι. Όποιος διαφωνήσει, θα έρθω σπίτι σου. Όταν το κάνουν οι άλλοι, λες, μαλάκα, come on now. Δηλαδή, έλα τώρα, ρε παιδιά, για να μάθει Θεού. Ναι, είναι μερικές φορές που... Ναι, λίγο απογοητεύεσαι, κατάλαβες αυτό. Είναι too much. Είναι η απογοήτευση, το οποίο λες είναι γιατί το κάνεις. Το κάνεις για τα views, είναι τόσο απλή απάντηση. Δηλαδή, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να πεις τα κάνω για τα views και να τα δικαιολογήσεις. Μπορείς να πεις κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Γι' αυτό μετά... που δώσαν τα παιδιά 1000 ευρώ στους deliveράδες. Κάνα πρόβλημα, καλά έκαναν. Έχει φάση, έχει whatever, άρεσε. Άνθρωποι πήραν χρήματα, οπότε με 100% υπέρ. Ούτε εγώ είχα θέμα με το βίντεο, δεν ξέρω γιατί έγινε τόσο πανικός. Τίποτα, μωρέ, η τηλεόραση πάει για media. Χάνουν τη μάχη και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Μα δεν είναι μόνο η τηλεόραση, ήταν και το ότι τους γράφανε από κάτω και πριν όλο αυτό με τηλεόραση. Αυτό είναι μαλακία. Αυτό για μένα είναι μαλακία, διότι εκεί πέρα είναι κόμπλεξ. Το να πει, ξέρω, πρώτα απ' όλα είναι κάτω λεφτά, δεν είναι χορηγού. Α κάνουν τι θέλουν. Χίλια ευρώ, okay. Θέλουν να σκάσουν. Και χορηγού να ήταν. Και χορηγημένο να ήταν.
ό,τι και να ήταν, αν ο χορηγός είχε συμφωνήσει στο ότι ναι, θα δώσουμε λεφτά σε άκυρους. Θα σου πω τι γίνεται. Άμα ήταν χορηγούμενο, θα μπορούσα να καταλάβω το εξής. Ότι, OK, πουλάτε cloud με τα αρχιδιά. Το οποίο είναι το μόνο που θα δεχόμουν. Διότι. Αν ναι, ήταν κρυφά χορηγούμενο. Άμα ήταν. Ναι, άμα ήταν κρυφά, guess, άμα. Αυτό. Και ανοιχτά. Προσωπικά δεν θα με πειράζει. Θα καταλάβαινε κάποιο άλλο. Όχι, γιατί άμα όλα τα καταστήματα, μια που θίξαμε τώρα το eFood, αν όλα τα καταστήματα που παίρνανε το delivery ήταν του eFood και είχαν δωρεπιταγές, ας πούμε, τύπου 1000 ευρώ στον καθένα, ναι, από το eFood. Whatever, ξέρω εγώ. Είναι θέμα παρουσίαση, υποθέτω. Δηλαδή, άμα πει, α, εγώ τα δίνω, άμα πει ο χορηγό τα δίνει. Τώρα πιανόμαστε το πώ θα το δουν οι άλλοι. Και σου λέω ότι εγώ π.χ. πιάστηκα για το τι θα έκαναν με τα χιλιάδε. Ναι. Για να ξεκαθαρίσω okay. την. Κάνει... Καλά έκαναν. Δεν ξέρω γιατί νοιαστήκαν τόσο πολύ όλοι και, και βγήκαν από κάτω. Ούτε εγώ. Για μένα μου πείραξε όταν το έκαναν παλιά media, τηλεόραση, blogs. Δεν θυμάμαι αν τηλεόραση έχει μιλήσει γι' αυτό. Φάκ, έχουν περάσει πολλοί μήνες. Νομίζω blogs είχαν αναφερθεί. Και όταν είχαμε μιλήσει γι' αυτό μαζί με τον Muffin στο χάσιμο χρόνο. Ναι, προφανώς θα υπερασπιστώ κάποιον αν πιστεύω ότι έχει δίκιο. Και είχαν δίκιο σε αυτό, δεν έκανα κάτι το οποίο είναι. Τι επιζήμιο, ξέρω για τον εαυτό του. Θυμάμαι είχαν γράψει στο blog το πια ιδιαστικό show που είδαμε και λέω όχι. Άντε γαμίσω, έχει άδικο. Προφανώς και όχι. Το κάνει για να αποκτήσει κλικ. Όχι, άντε γαμίσω, εσύ το πιο ιδιαστικό πράγμα που έχω δει. Το πιο ιδιαστικό θα ήταν να μην πληρώνουν, ας πούμε, τους deliveράδες. Να τους φέρνανε μέχρι εκεί και να τους λέγανε όχι, ξεχάσω το πορτοφόλι μου και να ήταν τύπου φάρσα. Αυτό θα ήταν ιδιαστικό, όχι να μου δώσουν 1000 ευρώ. Το πιο ιδιαστικό θα ήταν να πάρουν δύο τύψει σου πει συνέχεια, να βάλουν 1000 ευρώ στη μέση και να πούνε όποια μείνει ζωντανή, τα παίρνουν. Ή κάτι αντίστοιχο, να κάνουν σχεδόν σεξουαλική παρενόχληση σε IRL live stream. Γαμώτο σπίτι. Εγώ δεν θα έλεγα κάτι. Γαμώτο σπίτι. Εγώ δεν θα πήγαινα τόσο μακριά όσο τον. Το ονομάσω το οτιδήποτε, για να είμαι ειλικρινής. Βασικά δεν θέλω να το ονομάσω οτιδήποτε. Βασικά δεν με νοιάζει, δεν το ονομάσω οτιδήποτε. Ναι, δεν μπορώ να το ονομάσω γιατί μετά η τύπησα έστειλε μήνυμα και είπε ότι τη έφτιαξε τη μέρα. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Σίγουρα θα πω το εξής. Δεν πέφτει καν στα πλαίσια του όρου σεξουαλική παρενόχληση. Α, είμαστε ειλικρινείς, βέβαια. Γι' αυτό είπα και το σχεδόν. Είμαι politically correct. Ορκάκια μου. Είμαι, ήταν σχεδόν πολιτική. Εγώ πρέπει να αυτό θα ακουστεί περίεργο. Γιατί όπως είπα, εγώ θα υπερασπιστώ άτομα όταν πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Για πες. Προφανώς μιλάμε για το Χαγιάτε. Δεν τον πάω το Χαγιάτε, το συμπαθώ καθόλου. Αλλά δεν ήταν σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Ούτε τη έβρισε. Για την ακρίβεια ήταν μη χαρακτηριστικά κόσμιο. Λοιπόν. Δηλαδή... Κοίτα να δει. Επειδή έγινε και ένα θεματάκι. Το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρεις, δεν θα το δείξω εδώ πέρα γιατί έχει να κάνει με άλλο παιδί και δεν θέλω να πω το όνομά του. Λοιπόν. Κατάλαβα τι λες. Αλλά μέχρι και σε αυτό να πω κάτι. Ναι. Αχ, δεν ξέρω αν θα το πω εδώ πέρα. Hey, δεν συμβαίνει τίποτα παράνομο εκεί. Ωραία, δεν δηλαδή, συμβαίνει τίποτα it's παράνομο. Fake. Okay. Δεν συμβαίνει τίποτα παράνομο στο βίντεο. Ωραία. Λίγο inside info, αλλά αν μιλάμε για το ίδιο άτομο, I mean, it's fake. Ωραία. Λοιπόν, στο βίντεο, το IRL live stream, έστω ότι δεν συμβαίνει τίποτα παράνομο. Τίποτα. Okay. Έστω ότι και οι χαρακτηρισμοί πιο μετά δεν ήταν ρατσιστικοί και ήταν απλά αστείο. Να. Τα καταπίνω και τα δύο για χάρη της συζήτησης. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση με την κοπελίτσα, όταν είστε τρεις μαντράχαλοι, γιατί και εγώ δεν είμαι μινιόν και ξέρω πώς μπορεί να τρομάξει κάποιος μόνο που περπατάω σε ένα σοκάκι. Λοιπόν. Μου τρομάζουν εμένα από ένα 70. Αυτό. Όταν είστε τρεις μαντράχαλοι και πλησιάζετε κάποιον, δεν χρειάζεται καν να είναι θηλυκού γένους, και πλησιάζετε κάποιον και είστε μπροστά του και κάθεστε και το κοιτάτε και του λέτε πού πας εσύ, τι λέει. Η πρώτη μου αντίδραση, αν ήμουν εγώ, θα ήταν θέλω να μου πάρω το κινητό. Πάρτε να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, μην μου κάνεις κακό. Ωραία. Η δεύτερη, εφόσον τους βλέπω ότι είναι σχετικά φιλική, θα ήταν ωρε πούστη. Ναι, οκ. Okay. Μέσα. Και εγώ το θεωρώ πολύ ενοχλητικό, αλλά θα σου πω το εξής. Θα σε καλύψω λίγο νομικά και εσένα. Ναι. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση,
Υπάρχει αυτό το οποίο λένε πρωτογενές και δευτερογενές ρεπορτάζ. Okay. Όταν εσύ θες να πεις την άποψή σου πάνω σε κάτι, δηλαδή να πεις εσύ αυτό είναι αυτό, το α είναι α. Εκτός κι αν εσύ έχεις την πηγή και εκτός κι αν μιλάμε για κάτι το οποίο έχει κινηθεί το άτομο το οποίο προσεπλήθει, δεν μπορείς να το πεις. Για την ακρίβεια, θα ήταν καλύτερα να μην πεις καν το τι σου φαίνεται. Αν έχει γίνει, αν μιλάμε για δευτερογενείς ρεπορτάζ, π.χ. τότε που είχε τσακωθεί ο. Εισαγωγικά, τσακωθεί ο Χαγιάτα και ο Καρπούζης και είχα κάνει το ένα και ένα. Ήταν δευτερογενείς ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ εισαγωγικά. Δηλαδή υπήρχε ήδη είδηση, αυτό το άτομο και αυτό το άτομο, το ένα έχει κατηγορήσει τον έναν και το άλλο, και απλά αναφέρθηκα πάνω σε αυτό και ξέφρασα την άποψη. Δηλαδή δεν πρόκειται, άμα δεν είχε γίνει αυτό, δεν θα μιλούσα καν για το συγκεκριμένο. Όπως και τώρα π.χ. μέχρι κάποιο άλλο να πει στον όλο. Πια να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω καν να ασχοληθώ. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε άλλη την ώρα με τέτοια άτομα. Το συγκεκριμένο είναι κάτι το οποίο προσωπικά, βλέποντας το, είναι κάτι το οποίο ένα δεν θέλω να ασχοληθώ, δύο, μέχρι κάποιος άλλος να το κατηγοριοποιήσει ως κάτι, δεν θέλω να το κατηγοριοποιήσω ως τίποτα εγώ προσωπικά. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Γενικότερα τώρα με αυτό το άτομο και αποφεύγω πάρα πολύ να μιλάω γιατί ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Και βαριέμαι πάρα πολύ αυτό που πρόκειται να γίνει. Κοίταξα. Βαριέμαι πάρα πολύ τα ban στα streams και το να σβήνω μηνύματα που είναι απειλητικά προς μένα ή προς άλλους. Λοιπόν. Άμα είσαι διαλεκτικός, δεν νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα. Άκου να δεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Δεν είναι μόνο εκείνο το άτομο. Ωραία. Όταν βλέπω άτομα που έχουν μικρή ηλικία κοινό, όχι μικρή μόνο και μικρή ηλικία κοινό. Ωραία. Καλό ή κακό, είναι gaming κανάλι, θα έχει και μικρή ηλικία κοινό. Δεν έχει να κάνει με το τι λες. Λοιπόν. Καλά, μέσα. Μέχρι και εγώ έχω οπότε. Όλοι έχουμε, προφανώς. Λοιπόν, έχεις και μικρή ηλικία κοινό. Ωραία. Όταν το πιο εύκολο πράγμα να πεις, αυτό που κάνεις 99% του χρόνου σου σε live stream, είναι να μιλάς για ασθένειες. Μία συγκεκριμένη αγαπημένη του. Να βρίζεις μάνες, πατέρες, νεκρά, αδελφούς, σόγια, φίλους, οτιδήποτε. Λοιπόν, ό,τι έχει και δεν έχει ο άλλος. Θα και ακούσεις κάτι περίεργο μετά από μένα. Αυτό είναι το 99% του content σου. Κάνεις τόσο μεγάλο κακό σε παιδιά, στο τι βλέπουν τα παιδιά και στο πώς πλάθεται, το τι βλέπουν καλό και τι κακό. Ωραία. Και στο πώς πλάθεται η κοινότητα γενικότερα που γυρνάει γύρω από σένα, που αυτή η κοινότητα με το που φεύγει έξω είναι σαν καμεχαμεχά. Πάει σε ένα κανάλι και το σβήνει από το χάρτη. Κατάλαβες. Δηλαδή με το που μου έρθουν εμένα, πες ότι το φέρνω εγώ για. Πες ότι το φέρνω για podcast. Ναι. Ωραία, το φέρνω για podcast. Αν πω ένα πράγμα για το οποίο είναι αντίθετος, εκείνος μπορεί να είναι μια χαρά. Γι' αυτό δεν μιλάω για εκείνο το άτομο, γιατί όσα έχω να πω δεν είναι μόνο για εκείνον. Είναι για το κακό που έχει κάνει. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να μιλάμε με το όνομά του. Μιλάμε για το Χαγιάτα. Ναι, το είπαμε και πριν. Αλλά πω κάτι, ή θέλεις να σε αφήσω να ολοκληρώσεις. Όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το φέρνω εγώ για podcast. Ωραία. Και λένε όλοι είναι μια χαρά παιδί και τέτοια. Ναι, μπορεί εκείνο στην προσωπική του ζωή να είναι μια χαρά παιδί. Αυτό το κακό που έχει κάνει στην κοινότητα όμως δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Γιατί εγώ θα το φέρω για podcast, θα μου φέρει αυτούς που τον ακολουθούν, που δεν μπορεί να τους ελέγξει. Δεν μπορεί να τους ελέγξει πλέον αυτό που έχει κάνει. Και θα έχω, ναι, μεν θα έχω 20.000 views. Οκ, ναι, γαμώ. Και από κάτω όλα θα είναι από first, που είναι το πιο απλό, μέχρι το θα σε βρούμε, θα σε κάνουμε, θα σε κάνω καρκίνο, έτσι και αλλιώς. Αυτά είναι 8 χρόνια. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Εγώ θα πω κάτι. Και αυτό θα ακουστεί πάρα πολύ περίεργο, γιατί αυτή τη στιγμή θα υπερασπιστώ λίγο το Χαγιάτα. Διότι έχω πει το εξής. Εγώ π.χ. δεν τον πάω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αν πιστεύω ότι κάποιος έχει δίκιο σε κάτι, αν πιστεύω ότι κάποιος χρειάζεται μια υπεράσπιση, θα το κάνω. Άμα πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να με κατηγορήσουμε για κάτι, γιατί θα έπρεπε να αλλάξει κάτι, ή άμα έχω μια άποψη που είναι αρνητική. Ναι, θα το κάνω. Δεν... Ναι, οκ, okay, δεκτό. Αλλά μικρή ερώτηση. Αν αυτά τα άτομα τα οποία βλέπουν το Χαγιάτα να λέει τις κλασικές του ατάκες, δεν έβλεπαν το Χαγιάτα, ποιους πιστεύεις ότι θα έβλεπαν? Θες να απαντήσω? Για απάντηση. Άμα δεν έβλεπαν το Χαγιάτα να λέει, ξέρω εγώ, καρκίνο, ναι, θα έβλεπαν τα Μπουξοχόλιξ να λένε πουτανά όλα. Ναι, εκεί που θέλω να αλλά δεν ξέρω. Ναι, βλέπεις, εκείνο το για μένα π.χ. δεν έχει. Δεν πρέπει να τα βάλω καν σε μια κλίμακα. Για μένα δεν έχει σημασία. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι. Γιατί
Θα καθόμαστε τώρα να ερμηνεύουμε τις βουλές του Λέοπα. Ότι, ρε παιδιά, τα πιτσιρίκια απλά θα δούνε το άτομο με την πιο μαγνητική προσωπικότητα και θα κινηθούν προς τα εκεί. Και μετά απλά θα επαναλαμβάνουν αυτό που λένε. Είτε είναι ο Σεφερλής, είτε οποιοσδήποτε να είναι. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ξέρεις ποια είναι η βασική διαφορά. Ότι όταν είναι εξόλιξη λένε πουτάνα όλα. Που και εμένα μου ακούγεται λάθος. Και εμένα μου ακούγεται λάθος. Και εμένα μου αρέσει. Εγώ δεν θα έλεγα ότι μου ακούγεται λάθος. Κάτσε, για να πάρει εξήγηση. Εγώ απλά εννοώ ότι θα ακούσουν μία ατάκα η οποία είναι η ατάκα. Το... Θα τη μεταφράσουν αλλιώς και θα την πούνε. Δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Και όταν λέει ο Χαγιάτε, έχει πει αρκετές φορές ότι κάνει show. Και τον πιστεύω. Πιστεύω ότι κάνει show. Δεν είναι έτσι άνθρωπος στην πραγματικότητα. Όταν τον έψαχνα για το ένας και ένας και κάτσε και είχα δει συνεντεύξεις που είχε δώσει στο ραδιόφωνο, γενικώς και μου είχαν στείλει και κάποια άλλα βίντεο πιο εκτός stream. Και ναι, είναι φυσιολογικός άνθρωπος και το πιστεύω 100%. Δεν πιστεύω ότι δεν είναι άτομο το οποίο θα περάσει οποιοδήποτε χρόνο. Αλλά ναι, προφανώς κάνει show. Θα έπρεπε ίσως να βάλει κάποιο disclaimer κάπου, υποθέτω. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό θα ρίξει τις προβολές του και για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να το κάνει. Απλά να λέει, παιδί μου, βάλε το μία κάτω στο description. Δηλαδή, μόνο και μόνο για να μην σε κατακρίνει άλλους. Ξέρεις ποια είναι η γνώμη μου. Βάλε το άνω το 18. Πες μου. Βάλε το άνω το 18 και κάνω τις όρθες. Είδες. Δηλαδή, όπως είναι τόσο λάθος να βάλεις τα tags, να βάλεις τα clickbait τίτλο, clickbait thumbnail, οτιδήποτε. Όχι, πιστεύω ότι δεν είναι λάθος. Τόσο λάθος είναι και το να κάνεις ένα show που απευθύνεται σε ενήλικες για να το βλέπουν παιδιά. Γιατί αυτό είναι. Δεν πιστεύω ότι δεν είναι λάθος, αλλά μετά από την άλλη δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή, όταν ακούω το. Που δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να πιέσω και αυτή τη ρητορική, διότι δεν ξέρω, προσωπικά τη θεωρώ λίγο αδύναμη. Δεν πιστεύω ότι έχει κάνει κακό στο community σε φάση. Όχι, μεγαλώσει μια γενιά, αλλά ναι, τα νεκρά του. Αυτή θα λέγανε μια τάκα. Τα πιτσιρίκια θα λέγανε μια τάκα οποιαδήποτε το έλεγε, όποιο και να το έλεγε. Δεν είναι μια τάκα όμω. Αυτό είναι το κακό. Είναι ότι 99% του stream του είναι αυτό το content. Αυτό που είναι αυτό το show. Αυτό πουλάει, αλλά δεν το αγοράζω εγώ και εσύ. Το αγοράζουν 12χρονα. Ναι, αλλά τα ίδια 12χρονα. Βγαίνανε με flares στα ελληνικά. Φωτοβολίδες. Με φωτοβολίδες στα event των Boxaholics π.χ. Είναι τα ίδια άτομα τα οποία τον οποιονδήποτε θα δουν. Μην πιάνω μόνο Boxaholics. Που παίζει π.χ. να δουν την Πουρνάρα, να κάθεται και να κάνει beef. Το παιδί Κοτόπουλο, ξέρω εγώ, με τον οποιονδήποτε και θα είσαι από κάτω. Χάμισε το, κάνε αυτό, κάνε και θυμάμαι τον Τζίμκο. Από αυτό εγώ π.χ. δεν θέλω να απέχω. Δεν θέλω να έχω ούτε τέτοιο κοινό θέλω. Ξεκάθαρα. Συγγνώμη, άμα σκέφτεστε έτσι, δεν σας θέλω στο δικό μου κανάλι. Πήγαινε αλλού. It's okay. Δεν θέλω να σας θέλω. Είμαι okay. Δεν χρειάζεται να γίνουμε top tier YouTubers, ξέρω εγώ, 200K και γάμισε τα. Όχι, πήγαινε αλλού. It's okay. Ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα σε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι ότι όλα αυτά. Το δέχομαι ότι όλα αυτά κάτι θα πηγαίνουν να δουν. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι φοβόμαστε οι πολλοί, φοβόμαστε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, φοβόμαστε μη μας έρθουνε το κοινό των λίγων στο κανάλι. Γιατί ξέρουμε πώς θα μας το καταστρέψει. Αν μας το κρεμίσει όλο μετά που πούμε. Όχι. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι για κάτι τέτοιο. Αυτά τα άτομα θα πάνε, είναι κυρίως για το meme. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Δεν είχα ποτέ θέμα. Δηλαδή, και όταν λέω αρνητικές απόψεις, δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ raid από κάποιον. Προσπαθώ να είμαι λίγο διαλεκτικός ή λίγο δίκαιος, θα το θέσω έτσι. Και να έρθει κάποιος, θα βαρεθεί από ένα σημείο και μετά. Διότι έρχονται και το meme, για τη μαλακία. Δηλαδή, και τώρα από κάτω θα έχεις κάποια άτομα τα οποία. Πες να μην το πιστεύουν και οι ίδιοι. Θα γράψουν, ξέρω εγώ, μην μιλάει κάποιον αρχικό. Oh well. Δεν νομίζω ότι θα έρθουν εδώ. Αύριο θα βαρεθούμε. Δεν θα το βάλω στο τάξη. Ό,τι θέλεις εσύ κανένα, δεν σου λέω τίποτα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα για ποιο λόγο να έχεις όλο αυτό, ξέρω. Αλλά θα βαρεθούν, αύριο θα βαρεθούν και θα φύγουν. Για μένα το πρόβλημα είναι, αν έχω κάτι να κατακρίνω, είναι το τι. Κάνεις ένα τέτοιο show, okay. Και το λέω αυτό για άτομα τα οποία φανατίζουν το κοινό τους, είτε είναι μέσα από το... Ξέρω εγώ, Άρμη, πουτάνε άλλα και. Και έχω άτομα τα οποία με ακούνε τις απόψεις μερικές φορές και το έχουν αλλάξει αυτό. Ευτυχώς. Mm. Ο Ανδρέας μου έρχεται στο μυαλό, Λουνάρας, που έχει σταματήσει να λέει Άρμη εδώ και αρκετούς μήνες, διότι ένα, συγγνώμη, είναι cringe αυτό.
Ειδικά ήταν το κουραπάτωμα της ηλικίας μου. Δηλαδή, ας ομολογήσουμε με λίγο cringe, κάμω. Ναι, okay. Και μετά από την άλλη, όπως και την άλλη, είμαστε οικογένεια. Είναι cringe. Είναι το αντίστοιχο. Δεν είμαστε οικογένεια, μωρέ. Και είναι το αντίστοιχο του φανατισμού και πάλι. Δηλαδή, το λες επειδή πουλάει, επειδή θα έχουν παραπάνω άτομα. Ξέρω και το πιάνω. Από μεριά marketing, είναι cool, είναι κομπλέ. Αλλά αυτό ίσως να θες να το κάνεις όχι άμα είσαι YouTuber και πουλάς τον εαυτό σου σαν ειλικρινές άτομο. Διότι μέχρι και ο Χαγιάτε πουλάει τον εαυτό του ως ειλικρινές άτομο. Να δούμε από να ακούσεις σε συνομιλίες. Δεν... Αν του μιλήσεις σοβαρά, θα μιλήσεις σοβαρά. Σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Δηλαδή, σίγουρα είναι το δικό του show, θα προσπαθεί να το παίξει κάπως. Αλλά μπορεί να κάτσει να συζητήσει. Δεν πιστεύω ότι είναι χαζός ο άνθρωπος. Και σίγουρα καταλαβαίνει ότι με το να μην βάζει disclaimer, με το να μην δείχνει ότι κοίτα, είναι show, μαζεύει κόσμο. Οπότε δεν τον βολεύει, λέει ότι είναι show. Το οποίο προσωπικά το βρίσκω λιγάκι θρασίδηλο. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Είναι θρασίδηλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η πιο σκληρή κριτική που μπορώ να ασκήσω. Ότι είναι απλά θρασίδηλο. Αλλά μετά την άλλη, βλέπω και πόσα άλλα κανάλια που το κάνουν. Και λέτε ότι ναι, θα ήθελα να άλλαζε αυτό. Δηλαδή, έστω μου φαίνεται ανόητο. Θρασίδηλο είναι και αυτό που είπαμε από πριν. Εμένα θρασίδηλο μου φαίνεται και το Άρμπι. Ότι είμαι εγώ, είμαι εγώ ο Ανδρέας, ωραία. Είμαι εγώ ο Ανδρέας. Και μου κάνεις εσύ επίθεση σαν Jack Loeb. Ωραία. Θα μιλήσουμε ή στη χειρότερη θα παίξουμε ξύλο, δεν ξέρω που θα φτάσουμε. Θα το λύσουμε. Αν εγώ σου κάνω επίθεση, ας πούμε, μέσα από το κανάλι μου και εσύ πεις Άρμπι, γαμίστε τον. Κάτσε ρε αδελφέ, πού είσαι εσύ δηλαδή. Αυτό είναι σαν να γνωρίζω ότι δεν μπορείς να το κάνεις μόνο σου. Μετά από την άλλη. Είναι απλά. Είναι πολύ παιδιάστικο. Και να βάζει την κοινή σου μπροστά. Θα φέρω τον ξαδελφό μου που είναι 20 χρονών και α σου δείξει. Όχι, είναι απλά παιδιάστικο. Να σου πω κάτι, ούτε καν. Δηλαδή αυτό το. Θα παίξουμε ξύλο και έτσι. Όχι, προφανώς και δεν πρόκειται να παίξεις ξύλο. Από ένα σημείο και μετά, μιλάμε για περσόνες. Και πέρα από περσόνες, μιλάμε για επιχειρήσεις. Δεν θα παίξεις ξύλο. Θα συζητήσεις ή θα τα γιατί δεν σε συμφέρει κιόλας. Κανένα δεν συμφέρει. Όχι, εγώ αυτό θέλω, ρε. Να κάτσω και να παίξω ξύλο με κάποιον. Πρώτα απ' όλα πρέπει τις μαλακίες που όλοι το παίζουμε ότι είμαστε ο Bruce Lee. Το όλο θέμα είναι ότι όσες και να ρίξεις, μία μου φας. Παίξε. Αυτό το πράγμα το λένε μόνο άτομα τα οποία δεν έχουν παίξει ποτέ ξύλο. Πάρε τον πιο χτυκιάρη που μπορείς να φανταστείς. Πες να σου ρίξει μία. Και να σου έρθει στα δόντια. Θέλεις εσύ μετά να κάτσεις να πληρώνεις. Άτομο για να στα φτιάξει. Αυτό τέλος όχι, σαν... όχι, εγώ θέλω να δω την επόμενη μέρα το stream. Που θα είναι χωρίς δάντια. Μα είναι χρήσιμο. Θέλω ένα άτομο που παίξει ποτέ ξύλο στη ζωή του. Και προσωπικά, επειδή έκανα για αρκετό καιρό lockdown, για αρκετά χρόνια. Και επειδή επίσης ήμουν γάμματα καυγατζής. Τώρα δεν πρέπει να παίξω ξύλο για κανένα λόγο. Πέρα από το να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω ξύλο με κάποιον. Ναι, ούτε εγώ. Προφανώς. Γιατί. Μία είναι ένα φάστερ, μάνα. Άμα σου ανοίξει καμιά μύτη. Μου είχε ανοίξει μύτη δύο φορές. Μου είχε σπάσει, μου είχε γαμηθεί μέσα. Προφανώς και δεν θέλω να πάω για τρίτη. Ξέρεις τι, έκανα 7 χρόνια κικ. Είχα μαύρη ζώνη. Αυτό που μου έχει μείνει είναι όλος ο πόνος που είχα τραβήξει και, όχι, και ψυχολογικός και σωματικός στην προπόνηση. Μου έχει μείνει ένα σχεδόν μόνιμο θέμα με την πλάτη μου από υπερκόμωση, μία εξάρθρωση ώμου και μία, πώς να το πω, αποσυγκόληση γνάθου. Δεν σημαίνει πως αυτό λέει ότι το kick είναι τέτοιο. Απλά εγώ το έκανα extreme sport. Εγώ έκανα 6 ώρες κάθε μέρα προπόνηση. Δεν ήμουν φτιαγμένος για να κάνω αυτά τα πράγματα. Ωραία, ήμουν 14-15 χρονών. Τι? Όχι, ύψος τώρα. Τώρα, 1,83. Μπράβο, εγώ έχω μείνει 1,73. μικρή παράκληση. Πιτσιρίκια, μην κάνετε μπάρα από μικρή ηλικία. Ναι, ισχύει. Εμένα μου το χάμισε τελείως. Πέρα από το γεγονός ότι οι κλειδώσεις μου κάθε φορά που τεντώνω τα χέρια μου. Περίμενε, δεν ξέρω αν θα ακουστεί αυτό, περίμενε. Ναι, κάτι ακούστηκε. Ναι. Πέρα από το ότι ακούγεται, λες και σπάς, ρε παιδί μου, κάτι. Λες και τσακίζεις μπουκάλια αυτή η μαλακία. Γάμισε τα, έχω μείνει κοντά στο πίσω. Και δεν άκουσες, έτσι. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω, τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά. Ναι, να καταλήξουμε, γιατί έχουμε πάει στη 1 ώρα και 5 λεπτά. Τώρα το είδα.
Πάμε, ναι, θέλω να τελειώσουμε μαζί. Εμένα μου άρεσε. Θα τελειώσουμε τώρα μαζί η χειρά. Κοίταξε, εγώ θα πω το εξής πάνω στο συγκεκριμένο. Το ότι θα προτιμούσα κάποια κανάλια να έβαζαν τα απαραίτητα disclaimer, μέσα σε αυτά βάζω και το χαγιάτα. Αν μη τι άλλο, να το θέσω έτσι. Okay. Παίζει εσύ να μην πιστεύεις ότι χρειάζεται. Έστω βάλτο για να μην σε κατακρίνουν, για να γλιτώσεις κακοποδιές. Νομίζω το έχω πει και άλλη φορά. Και γιατί είναι το σωστό πράγμα να κάνεις ψηλά. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι πίσω από το πέπλο της σάτυρας. That's total fucking gay. Τόσο απλό. Και αυτό δεν το βάζω μόνο για το συγκεκριμένο, το βάζω και για άλλους. Μην κρύβεστε πίσω από το κοινό σας. Μην κρύβεστε πίσω από το εμείς είμαστε έτσι, εμείς κάνουμε αυτό. Μην κρύβεστε πίσω από πολλά πράγματα. Μην εκμεταλλεύεστε τα συναισθήματα των άλλων. Μην εκμεταλλεύεστε τα tags. Και εγώ προσωπικά θα τα αφήσω εκεί να σου πω κάτι. Προσωπικά θα ήθελα να είμαστε όλοι λιγάκι πιο διαφανείς με το πώς χειριζόμαστε τον εαυτό μας στο YouTube. Μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτό, μου αρέσει να λέω απόψεις. Υπάρχει. Όντως, με κάποιες περιπτώσεις έχω φτάσει στο σημείο που όταν θα πάω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Π.χ. εγώ δεν πρέπει να μιλήσω για το Χαγιάτη, για να είμαι ειλικρινής, στο δικό μου κανάλι. Αλλά δεν το έχω βαρεθεί σαν θέμα και νομίζω ότι δεν πρέπει να βοηθήσεις κιόλας στη συγκεκριμένη, σωστά. Διότι καταλαβαίνω ότι πολλοί θα το δουν σαν να μιλάει. Ναι, με το που το ακούνε. Με το που το ακούνε. Έχω άτομα τα οποία βλέπουν Χαγιάτη και βλέπουν και εμένα. Δεν ξέρω. Έχω. Ο τύπος ο οποίος κάνει τα highlights του Χαγιάτη, π.χ. είναι δικός μου sub. He's okay with it. Σου λέει, α, οκ, okay, ναι, μέσα το πιάνω, συμφωνώ σε κάποια, διαφωνώ σε okay. Συζήτηση. Μπορεί να γίνει συζήτηση. Δεν... Αυτό το οποίο, επειδή βολεύει, το κάνουν πολύ δημιουργοί, όπου θα πεις μια αρνητική άποψη για εκείνους και είναι λες και είσαστε στην αλάνα, ότι την είπες την αρνητική άποψη γιατί θες να δείξεις ότι την έχεις μεγαλύτερο ή θες να δείξει ότι είσαι καλύτερο σε κάτι τέτοιο και είναι το. Ίσως απλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να κάνει το Α και πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να κάνει το Β. Ξέρεις τι πιστεύω. Μερικές φορές ξέρω ότι έχω κάνει λάθος και με το που μου πεις εσύ ότι έχω κάνει λάθος βγαίνω να βγάλω εσένα ψεύτη για να μην το δούνε και πολύ, καταλαβες. Να θολώσω τα νερά. Και θίγονται κατευθείαν. Είναι αδύναμοι άντρες. Ναι, προφανώς. Ένα σωστό αλφα mail δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ένα σωστό αλφα mail. Άμα μιλάγαμε για σωστά αλφα mail, δεν θα είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση που λέω τώρα. Μπρα, ένα σωστό αλφα mail. Adept of a cum cookie. Κοίτα, τελειώνουμε τη συζήτηση με αλφα mail στο stray pack. Πόσο πια. Δηλαδή, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο εδώ πέρα, στο κανάλι. Είμαστε αλφα σφακ. Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Να κλείσουμε κάποια στιγμή. Έχουμε πάει σε 2 ώρα και 7 και 8. Ναι. Αν και, ξέρεις τι, το κόβω έτσι απότομα, γιατί ξέρω ότι αυτή η συζήτηση παίρνει άλλες 2 ώρες podcast. Είσαι πολύ καλός ομιλητής. Κάτσε, μπορώ να σου κάνω λιγάκι... Να σε μπαφάρω λίγο αυτή τη στιγμή. Μπαφάρε. Λοιπόν, όσοι έχουν έρθει από εμένα και βλέπουν το podcast, κάντε subscribe στον GoPro. Πολύ καλός ομιλητής, μου άρεσε, ωραία συζήτηση. Εδώ και χρόνια το παιδί, ξέρω, είχα μιλήσει και μια φορά πιο παλιά, εγώ το θυμόμουν γιατί είμαι πολύ αλφα. Για να θυμάμαι τα σημεία. Ποιος είναι αυτός? Σίγουρα τον έχετε δει στο community. Δηλαδή, έχετε δει σχόλια, όσοι είσαστε από το ένας και τον έχετε δει να ποστάρει σχεδόν σε κάθε ένας και ένας. Και ένα συμπαθητικό παιδί. Μου αρέσει, θα τον κάνουμε λίγο πιο αλφα, θα τον κάνουμε λίγο πιο blinked out, πιο Fiji. Θες να γίνεις Fiji. Εγώ... Πόσες αλυσίδες έχεις πάνω σου? Ούτε μία αυτή τη στιγμή. Ωραία, έχεις Instagram. Έχω, 2. Έχω και τη σελίδα. Θέλω να βάλεις μια φωτογραφία δικιά σου με όσες περισσότερες αλυσίδες μπορείς. Οκ. Okay. Ωραία. Γιατί δεν ξέρω που μπορεί να πάει αυτό, αλλά εντάξει. Θα σκεφτώ κάτι αστείο μετά και θα κάνω, δεν ξέρω. Μπορεί να βάλω παραπάνω. Κάτι τέτοιο. Copy-paste πολλές φορές. Οκ. Okay. Whatever. Λοιπόν, αυτό το podcast ξεκίνησε για να πούμε για τα tags, υποτίθεται, και να μιλήσουμε και για λίγο για clickbait τίτλους και thumbnails και τέτοια. Κατέληξε στο να μιλάμε για την εθική στο YouTube. Ουσιαστικά.
Jack Lowe. I'm okay with it. Προτιμώ την ηθική στο YouTube από τα tags. Είναι καλύτερο θέμα. Εσύ το θέμα είναι εσύ και το δικό σου κοινό να τους άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Είμαι σίγουρος ότι τους άρεσε. Τότε μια χαρά. Είμαι σίγουρος ότι τους άρεσε που πήγε. Τα tags θα ήταν λίγο βαρετό θέμα. Βλέπεις, είναι αυτό το ότι όταν κάτοικοι μου λένε γιατί δεν έχεις παραπάνω subs, πιο πολλές subs. Λέω, ναι, αλλά ξέρεις τι είναι το θέμα, ότι η θεματολογία μου που εμένα μου αρέσει είναι συνήθως λίγο πιο τεχνική, λίγο πιο βαρετή. Συγγνώμη, I'm okay with it. Δεν πειράζει. Όσο βλέπουν αρκετά άτομα τα δικά μου βίντεο και όσο εγώ περνάω καλά, θα συνεχίσω να το κάνω. Ναι, αν κάποια στιγμή βαρεθώ, ξέρω εγώ. Κάνω διαφημίσεις voiceover. Θα κάνεις, πώς το λένε, χορηγούμενα, πολύ περισσότερα χορηγούμενα βίντεο και θα κλέβεις τα tags και θα βάζεις juicy περιγραφές και τίτλους. Όχι, δεν είναι, προφανώς και δεν είναι clickbait, είναι απλά juicy για να τραβήξει κόσμο. Λοιπόν, αυτοκτόνησα. Εν τω μεταξύ, το οποίο είναι πολύ λάθος, ξέρεις το... Παραλίγο να πεθάνω και αυτοκτόνησα και τέτοια. Θίγεις κάποιον άλλον που όντως πήγε να το πάθει. Και είναι πολύ χειρότερο. Ναι, γιατί αρκετοί παραλίγο να πεθάνουν και δεν είχαν την ευκαιρία. Και ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη μαλακία. Ότι αν γράψει κάποιος, αν εγώ είχα όντως ένα μεγάλο πρόβλημα με την κατάθλιψη και όντως παραλίγο να πεθάνω και αυτοτραυματίστηκα ή οτιδήποτε. Και μπορεί όντως να πήγα στο νοσοκομείο και να με φέρανε και τέτοια και έτσι να ξεπέρασα την κατάθλιψη. Να ήταν μεγάλο χαστούκι. Αν εγώ βγάλω βίντεο και πω παραλίγο να πεθάνω, ας πούμε, για να τραβήξω τον κόσμο που έχει κατάθλιψη και έχει όλα αυτά και περνάει όλα αυτά στη ζωή του και να του δώσω αυτόν ένα μεγάλο χαστούκι πριν το πάθει. Του δίνεις να καταλάβει ότι η δικιά του εμπειρία ήταν. Όχι, μπαίνει μέσα κάποιος και λέει α, ένα clickbait, για να δω. Και δεν είναι! Δεν κατάλαβες. Δηλαδή, είναι όντως ένα βίντεο που θα έπρεπε να έχει αυτόν τον τίτλο. Όταν πεθάνω, θα βγάλω βίντεο. Θα έχω πει σε κάποιον να βγάλει βίντεο, γιατί εγώ να το βγάλω λίγο δύσκολο. Το οποίο θα είναι πέθανα. Αυτό. Θέλω να το δικό μου πτώμα. Το γράψιμο για του τάφε. Και θα κλείνει το βίντεο με ένα ναι, σε μαύρο φόντο. Και θα είναι το τελευταίο μου βίντεο. Oh God. Ναι. Πολύ ωραίο τρόπο για να κλείσει αυτό το podcast, λοιπόν. Σήμερα ήταν καλεσμένο ο Jack Lowe, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ειδικά από το τέλος. Λοιπόν, κάτω στην περιγραφή όλα τα social του Jack Lowe. Επίσης ο πατέρας αλγόριθμος, το playlist. Να πάτε το δείτε. Thank you very much for being here, Jack Lowe. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχάριστη παρέα. Και να μας ξανάρθεις, γιατί έχουμε άλλες 5 ώρες να πούμε για αυτά τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν το part 1. Θα υπάρχει και part 2. Α, τέλεια. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια και καλή νύχτα. Bye. Ciao, ciao.